Ένα ανανούρισμα από την Κρήτη στην καρδιά της Μαύρης Ηπείρου. Η Βούλα Στρατάκη καθυλώνει με τη φωνή της και λίγο αργότερα η Εκατερίνη Βρέτζου δραματοποιεί επί σκηνής τους στίχους ενός 15χρονου από το Κονγκό σε ένα ποίημα που αποτυπώνει τα δεινά του λαού του. Μαμά, εσύ! Η χθεσινή βραδιά στο Κηποθέατρο είχε τη δύναμη της έκφρασης μέσα από την τέχνη και το μεγαλείο της προσφοράς. Μια μουσικοχορευτική εκδήλωση που αποτέλεσε το πρώτο βήμα προκειμένου οι Ηρακλειώτες να γνωρίσουν τον Ιεραποστολικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο Δράσης Αγάπης και να αγκαλιάσουν το έργο τους στη δοκιμαζόμενη Αφρική. Απόψε συναντώνται 4 τέχνες επί σκηνής για να τιμήσουν το παιδί. Δράσεις συλλόγου μας αφορούν το συνάνθρωπο τόσο στον τόπο μας όσο και στην Ιερά Αποστολή. Γίνεται τα τελευταία 6 περίπου χρόνια με προτροπή του Πάπα και Πατριάρχη Θεοδόρου του Β' από τον Γέροντα Πατέρα Απόστολο. Γίνεται στις χώρες της Προσαχάρης Αφρικής, Κένια, Τανζανία, Νότιο Αφρική. Ο Αντώνης Μαρτσάκης, ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη, η Βούλα Στρατάκη και η Κατερίνα Βρέτζου μοιράστηκαν τη σκηνή. Μουσικές και χορή της Κρήτης, νανουρίσματα και θεατρικοί μονόλογοι συνέθεσαν την εκδήλωση, την οποία συντόνισε και παρουσίασε η τηλεοπτική παραγωγός και δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Βούλα Νεονάκη. Όλοι μαζί για ένα σκοπό σημαντικό. Με χαρά συμμετέχουμε στη σημερινή εκδήλωση, με πολλή συγκίνηση, να δώσουμε συγχαρητήρια σε όσους βοηθάνε και είχαν αυτή την όμορφη ιδέα και καταθέτουν την ψυχή τους με τον εθελοντισμό. Συγχαίρομαι τον Ιεραποστολικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο Δράσης Αγάπης να έχει επιτυχίας ό,τι και αν κάνει και ότι θα είμαστε δίπλα του όποτε μας χρειαστεί. Η Ορθοδοξία και η παράδοση μας ενώνει για ένα σκοπό ιερό. Η είσοδος ήταν ελεύθερη. Ένας κουμπαράς στην είσοδο του Κηποθεάτρου δέχτηκε κάθε ποσό που οι θεατές θέλησαν να προσφέρουν στο σύλλογο, ενώ υπάρχει και τραπεζικός λογαριασμός μέσω του οποίου η συνεισφορά μπορεί να συνεχιστεί προκειμένου η δράση αγάπης να μπορεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο προς τη γη της Αφρικής και με τις δράσεις της να χαρίζει φως στο σκοτάδι της δύσκολης καθημερινότητάς της. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν ο όμιλος της Κρήτη TV.